Όπως ήδη έχετε καταλάβει κυρίες και κύριοι, έχουμε βγει από το στούντιο της Αλφα Τηλεόρασης και σήμερα βρισκόμαστε στο δικηγορικό γραφείο του κ. Νίκου Τζανίδη. Είμαστε δηλαδή στο γραφείο του επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, της παράταξης Αλλάζουμε Τώρα. Θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, συζήτηση με τον κ. Νίκο Τζανίδη, όχι μόνο για να μας προειδεάσει λίγο για τα επόμενα βήματά του, με αφορμή φυσικά τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά να κάνουμε και έναν σύντομο απολογισμό και μία κριτική για τη Δημοτική Αρχή της Αλεξανδρούπολης. Αλλάξαμε λοιπόν ρόλους, σήμερα είμαστε έξω από το στούντιο για να κάνουμε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση, αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά που μας έχετε φιλοξενήσει στο γραφείο σας, στον ιδιωτικό σας ιδιωτικό χώρο, κύριε Τζανίδη, για να κάνουμε όπως το μία συζήτηση προκειμένου να σκιαγραφίσουμε λίγο τη σκέψη σας και τα επόμενα βήματά σας για το τι ακριβώς θέλετε να κάνετε στις επόμενες εκλογές, το 2019, όποτε γίνουν αυτές, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως το σκηνικό, αλλά να ακούσουμε και το δικό σας σχόλιο για την Δημοτική Αρχή, πώς πραγματικά πορεύονται τα πράγματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης και αν πρέπει να εστιάσουμε κάπου πιο συγκεκριμένα. Σας ευχαριστούμε θερμά καταρχήν. Εγώ σας ευχαριστώ για την που ήρθατε εδώ πέρα και με τιμά η παρουσία σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που με βγάζετε από το σταθμό σας, προβάλλοντας τα αιτήματα του «Αλλάζουμε τώρα», της παράταξης της οποίας είμαι επικεφαλής στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. «Αλλάζουμε τώρα». Λοιπόν, είναι ένα... Ναι, ζούμε, το ναι, ζούμε εκεί κεφαλαία. Εκεί ήθελα να εστιάσω, γιατί ενδεχομένως για κάποιους τηλεθεατές στην περιφέρειά μας να μην μπορούν να το... Γιατί μπορεί να μην έχουν το συνδυασμό σας, λογικό είναι. Η περιφέρεια, το κανάλι μας απευθύνεται σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το αλλάζουμε λοιπόν, το αλλά είναι με μικρά γράμματα, το ζούμε είναι με κεφαλαία. Αυτό έχει διπλή υπόσταση. Είμαστε, διπλή ερμηνεία. Είμαστε ουσιαστικά όλο το ψηφοδέλτιο. Προσπαθήσαμε το 2014, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα ψηφοδέλτιο πέρα και πάνω από τα κόμματα. Δεν είχαμε τη στήριξη κανενός κομματικού μηχανισμού. Ξέρετε, με όλους αυτούς τους μηχανισμούς οι οποίοι υπάρχουν, οι συνδικαλιστές που γεμίζουν τα ψηφοδέλτια και ούτω καθεξής. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να συζητάμε για τη γειτονιά μας, για το πάρκο μας, για το δρόμο μας, χωρίς κομματικές ταμπέλες, ο καθένας από όπου και αν ανήκει, σαν μια παρέα, αλλά σαν ένα θεσμικό όργανο. Άνθρωποι, φίλοι, γνωστοί, το μέσος όρος ηλικίας του ψηφοδελτίου μας, 70 και άτομα, ήμασταν 32 χρονών, εγώ 40 πλέον. Και προσπαθήσαμε να κάναμε με φρέσκες ιδέες, γι' αυτό τονίσαμε το ζούμε, ότι εμείς επιλέξαμε να ζήσουμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Είναι επιλογή μας, δεν είμαστε ούτε από ανάγκη είτε τυχαία σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε φυσικά, φυσικά. Αυτό που και αυτό μας όθησε για να δημιουργήσουμε αυτή την παράταξη. Όπως γνωρίζεις πολύ καλά, είχα ρόλο, είχα θεσμικό ρόλο, ήμουν περιφερειακό σύμβουλο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά η κατάσταση δεν πήγαινε άλλο. Η σημερινή, η παρούσα Δημοτική Αρχή, αναλαμβάνοντας από το 2011 και μετά, είχε τάξει αρκετά πράγματα προκειμένου να αλλάξει η πορεία που είχε πάρει έως το 10 η πόλη. Παρόλα αυτά, το 2014, ήδη σε 2-3 χρόνια, είδαμε, διαπιστώσαμε, εμείς οι νέοι άνθρωποι, νέοι σε ηλικία κυρίως, ότι πραγματικά δεν αλλάζει κάτι στην πόλη μας. Τώρα, πριν έρθουμε στον καλλικρατικό Δήμο της Αλεξανδρούπολης, για να είμαι πιο δίκαιη και πιο σωστή, γιατί ο στόχος είναι για όλο τον Δήμο, όταν για την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Όταν μιλάμε για την πόλη μας, μιλάμε για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, για να μπορέσουμε να είμαστε και κάπως συγκεκριμένοι. Όταν μιλάμε για την πόλη μας, εννοούμε για το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Τώρα, μου δίνεται μια καλή πάσα να κάνουμε μια μικρή παρένθεση στην κουβέντα μας, γιατί πραγματικά η ενασχόλησή σας και η πορεία σας ξεκίνησε, σας μάθαμε περισσότερο, μέσα από την Περιφερειακή Διοίκηση ως Περιφερειακός Σύμβουλος. Πείτε μου τώρα, με την εμπειρία που έχετε και από τις δύο θέσεις και από τα δύο πόστα, θα επιλέγατε ξανά, λέμε, ένα σενάριο κάνουμε, να γυρίσετε στην περιφέρεια? Κοιτάξτε να δείτε, μάλλον θέλετε να εκμεύσετε κάποια είδηση ή οτιδήποτε άλλο. Είμαι δημοτικός σύμβουλος. Τώρα, αν είμαι... συνδιέφερε όμως, οι επόμενες... στο προσεχές διάστημα, οι επόμενες εκλογές θα γίνουν το 2019.
Εγώ θα είμαι δημοτικός σύμβουλος μέχρι το τέλος του 2019. Και όταν θα, όταν θα γίνονται εκλογές, όταν θα είναι την ημέρα των εκλογών, εγώ θα είμαι δημοτικός σύμβουλος και μετά τις εκλογές, η νέα δημοτική αρχή, μετά τις εκλογές του 2019. Οπότε έχω θεσμικό ρόλο, είμαι στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, τώρα από εκεί και πέρα συμμετέχω παντού. Δεν είναι δεν ατομικά. Δεν το ενδεχόμενο. Υπάρχει σκέψη δηλαδή, αντί για να σας δούμε να κατεβαίνετε ως υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, στις αυτοδιοικητικές, στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, για το εστιάσω, να σας δούμε να κατεβαίνετε υποψήφιος στην περιφέρεια. Κοιτάξτε λίγο να δείτε. Δεν είναι αυτός ο σκοπός ούτε η εξουσία, ούτε η ηγεμονία, ούτε η κυριαρχία σε καμιά ομάδα ή μηχανισμό ή οτιδήποτε άλλο. Η ενασχόλησή μου με την πολιτική είχε ως σκοπό και παραμένει να έχει η προσφορά χωρίς την επιδίωξη θέσεων ή οτιδήποτε άλλο. Είμαι πολιτικόν, η δουλειά μου είναι να ασχολούμαι με την πολιτική, αλλά και από μικρό παιδί ασχολούμαι με την πολιτική, με κοινωνικά δρόμενα και ούτω καθεξής. Ζω με την πολιτική και προσφέρω, θέλω να προσφέρω στην πολιτική όπως κάθε πολίτης θα ήταν σωστό να κάνει αν θέλουμε να έχουμε μια υγιή δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, σας είπα ότι είμαι ταγμένος στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Έχουμε μια παράταξη με την οποία συζητάμε οτιδήποτε, αλλά από εκεί και πέρα τόσο τα αισθητήρια όσο και οι ορίζοντες είναι πάντα ανοιχτοί για τα πάντα. Δεν αποκλείεται λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο. Ποτέ δεν αποκλείω κάτι. Ωραία, πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εφόσον έχετε την εμπειρία, όπως είπα, και των δύο θέσεων, και στην περιφέρεια αλλά και στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης, θεωρείτε ότι κάποιος μέσα από την περιφέρεια πραγματικά μπορεί να προσφέρει? Δηλαδή, ο ρόλος, έτσι όπως έχει χτιστεί αυτή την ώρα και είναι δομημένη μια περιφερειακή διοίκηση, μπορεί να προσφέρει, μπορεί να κάνει πολλά ένας περιφερειακός σύμβουλος σε σχέση με ένα δημοτικό σύμβουλο ή σε σχέση με μια δημοτική αρχή? Κοιτάξτε, δεν μπορεί να σας είπα προηγουμένως ότι είμαι 40 χρονών. Αλλά από τα γυμνασιακά μου χρόνια ασχολούμαι με την πολιτική. Ήταν μια επιδίωξη της δημοκρατικής κοινωνίας, της ελληνικής κοινωνίας, ο αιρετός ρόλος της περιφερειακής διοίκησης. Σίγουρα μπορεί να προσφέρει πολλά. Σίγουρα μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά σε τοπικό επίπεδο, όπως διαμορφώνονται, έχουν ήδη διαμορφωθεί και όπως έχουν ήδη γίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τις οποίες θα θέλαμε να μοιάσουμε. Ήδη μιλάμε για δεκαετίες υπάρχει λειτουργία εκεί της αιρετής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο περιφέρειας. Και έχουν κάνει άλματα προόδου τόσο σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτισμικό, οικονομικό και ούτω καθεξής. Εμείς η πρώτη φορά ουσιαστικά η οποία έγινε επιδίωξη να έχουμε αιρετές περιφερειακές εκλογές ήταν το 2010. Που μπήκαμε να βγάλουμε περιφερειάρχη. Είναι ένας καινούριος θεσμός, χτίζεται. Πραγματικά είναι καλό να συμμετέχουν και γιατί είδα τη δυσκολία ατομικά, πόσο δύσκολο είναι να έρθει νέος κόσμος για να μετέχει της πολιτικής, να μπει σε ψηφοδέλτια χωρίς να παρακαλέσει κάποιον κομματικό μηχανισμό ή οτιδήποτε άλλο. Διστάζει ο νέος άνθρωπος να μπει στην πολιτική, γιατί υπάρχουν πολλά θολά τοπία, πολλοί λόγοι και ούτω καθεξής. Γι' αυτό είναι καλό και καλό τον κόσμο, ειδικά τους νέους ανθρώπους, να συμμετέχουν είτε σε περιφερειακά, είτε σε τοπικά, είτε σε άλλου είδους ψηφοδέλτια, συνδικαλιστικά. Ναι, το έκανα με την έννοια, κύριε Τζανίδη, γιατί κακά τα ψέματα, θέλουμε τώρα να κρυμώσετε πίσω από το δαχτυλάκι μας. Το ξαναλέω, έτσι όπως έχει χτιστεί η περιφερειακή διοίκηση, δεν έχει πολλούς ρόλους και πολλές αρμοδιότητες σε σχέση με ναι, τις χρειάζονται και άλλους. Χρειάζονται και άλλοι. Έχει κάνει μια διαχείριση χρημάτων και προγραμμάτων. Σημαντικός ο ρόλος της περιφέρειας. Δεν μπορεί να έχει τον παρεμβατικό ρόλο που μπορεί να έχει ένας δήμαρχος. Αυτό θέλω να πω σε σχέση με ένα περιφερειάρχη. Όχι, έχει παρεμβατικό ρόλο ο περιφερειάρχης, πάρα πολύ σημαντικό παρεμβατικό ρόλο περιφερειάρχης και γενικά μια ανάπτυξη μιας περιφέρειας εξαρτάται και από τον περιφερειάρχη και από την περιφερειακή αρχή και από τις πλειοψηφίες που διαμορφώνονται. Ναι, αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε, γι' αυτό σας είπα ότι είναι ένα μικρό παιδί ακόμα η αιρετή περιφερειακή διοίκηση. Είναι 7-8 χρονών περίπου, οπότε ας το γαλουχίσουμε σωστά, ας το αναπτύξουμε σωστά. Τις περιμένω. Ήδη αυτές τις μέρες κατατέθηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή.
Υπάρχουν πάρα πολύ σωστά πράγματα. Πολλές αντιδράσεις, βέβαια. Είναι, εντάξει, και λογικό είναι. Δεν μπορεί να υπάρξουν ομοφωνίες, απόλυτες ομοφωνίες. Είναι θεμητή να διαφωνεί κάποιος. Είναι θεμητή. Είναι επικοδομητική, να το πω κάπως αλλιώς, η αντίδραση, η άρνηση, να γίνεται κάποια ζήμωση. Το ότι όμως ότι υπάρχει κάποια άρνηση και κάποιος αντιτίθεται σε κάτι, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προχωρήσει. Το ότι οι κοινωνίες αυτές, οι δημοκρατικές κοινωνίες που θέλανε, παραδείγματος χάρη, να αποκτήσει αιρετό ρόλο, να μπορούν να εκλέγονται οι περιφερειάρχες. Δηλαδή. Φυσικά, οι ίδιες δημοκρατικές κοινωνίες ζητάνε εδώ και δεκαετίες, να σας το πω κάπως έτσι, την αναλογικότητα στα συμβούλια αυτά, είτε σε περιφερειακό, είτε στο Δήμο. Όπως εφαρμόζεται στο εξωτερικό, εμείς ως χώρα είμαστε έτοιμοι, έχουμε οριμάσει για να δεχτούμε μια τέτοια αλλαγή. Κοιτάξτε, οι εκλογικοί νόμοι φτιάχνονται στη Βουλή, νόμος είναι και ούτω καθεξής. Και επειδή υπάρχουν κομματικοί μηχανισμοί, προσπαθούν μέσα από τους εκλογικούς νόμους να διατηρήσουν τους εκλογικούς μηχανισμούς της. Το ότι εμείς, παραδείγματος χάρη, για να έχουμε το δικαίωμα να αρθρώσουμε μια πρόταση για το Δήμο Αλεξανδρούπολης, έπρεπε να είμαστε 70, τουλάχιστον 60 και υποψήφοι, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα εμπόδιο προς τις αυτόφωτες δυνάμεις χωρίς κομματικούς εναγκαλισμούς να ξεπροβάλλουν ή να διεκδικήσουν κάποιο ρόλο στην κοινωνία. Θέλουν τα κόμματα να έχουν στριμωγμένους όλους τους μηχανισμούς προκειμένου να έχουν τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε κοινωνική διαστρωμάτιση, είτε συνδικαλισμό, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση ή οτιδήποτε άλλο. Φυσικά περιμένουν να ξεκαθαρίσει. Ναι, υπάρχει μια καλή πρόθεση από ό,τι έχω διαβάσει το σχέδιο νόμου το οποίο έχει κατατεθεί. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να περιμένουμε τη συζήτηση μέχρι τελευταία στιγμή. Θα υπάρξουν τροπολογίες, πρέπει να περιμένουμε ουσιαστικά τη δημοσίευσή του στο Φύλλο Εφημερίδες Κυβερνήσεως για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πλέον ουσιαστικά για την επόμενη μέρα σε τοπικό επίπεδο. Και το σίγουρο πάντως είναι, κύριε Τζανίδη, γιατί ακούστηκαν διάφορα το προηγούμενο διάστημα, ότι το 19 θα πάμε με το νέο σύστημα. Αυτό είναι το σίγουρο. Αυτό τουλάχιστον λέει και ο κύριος Κουρλέτης. Δηλαδή, μακάρι. Αυτή είναι η κατεύθυνση, όπως είναι και η αναλογικότητα και όπως είναι αυτό το οποίο θέλουμε και θέλαμε να φέρουμε μπροστά, ότι θα πρέπει πλέον να υπάρχουν ζυμώσεις μέσα σε αυτά εδώ τα συμβούλια. Δεν μπορεί να ισχύουν οι κομματικές, οι παραταξιακές πλειοψηφίες. Αυτό τελείωσε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό εδώ το πράγμα. Μιλάμε για το πεζοδρόμιό μας, μιλάμε για το δρόμο μας, μιλάμε για τη γειτονιά μας, για το πάρκο μας. Δεν είναι δυνατόν να αγγυλωνόμαστε, να περιχαρακωνόμαστε γύρω από μαντριά. Είμαστε 26 και δεν φεύγει κανένας. Ψήφισες κάπου αλλού, γεια σας, έφυγες, τελείωσε. Δηλαδή, δεν είναι πράγματα αυτά. Πρέπει να γίνονται ζυμώσεις. Μιλάμε για μια τοπική κοινωνία. Λέξη-λέξη, συλλαβή-συλλαβή, θα πρέπει να διαμορφώνουμε, να συνδιαμορφώνουμε την επόμενη μέρα στην κοινωνία μας. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι έχουν εγκαθιδρυθεί, δυστυχώς, με την δημοκρατική επιλογή του τόπου μας, την οποία την αποδεχόμαστε όλοι, έχουν εγκαθιδρυθεί τελείως αυταρχικές πολιτικές ηγεσίες. Και μία τέτοια έχουμε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Άρα λοιπόν λέτε ότι αφού με πάτε κατευθείαν στην Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης, να έρθουμε λοιπόν και σε αυτή, να ακούσω ένα σχόλιο σε αυτά τα 3,5 χρόνια περίπου που έχει διανύσει μέχρι τώρα. Αυταρχική είπατε. Μάλιστα. Γιατί? Να σας πω ένα παράδειγμα. Ποτέ δεν με έχει καλέσει... 3,5 για να μην υπάρχουν παρομηνίες από το 2014 και μετά, έτσι. Εγώ λέω 7-8 χρόνια. 8 χρόνια δήμαρχος. Δεν άλλαξε τίποτα. Να σας πω, όταν ανέλαβε δήμαρχος ήταν ο Παπανδρέου. Να μιλάω και για τη δική σας παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, εγώ λέω ότι ο συγκεκριμένος, ναι, ασχολούμουν με την πολιτική, θυμόμαστε, έχουμε μνήμη, ο συγκεκριμένος κατέβηκε με κάποιες εξαγγελίες το 2010, διεκδικώντας και παίρνοντας την πλειοψηφία στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, υποσχόμενος συγκεκριμένα πράγματα, ότι θα φέρει κάποια πράγματα, θα κάνει κάποια, μιλούσε για κρυστάλλινα δημαρχία. Πού είναι? Μας έχουν, δηλαδή, ξεφτιλιζόμαστε πανελλήνια για φωτογραφικούς διαγωνισμούς, για αναθέσεις και ούτω καθεξής. Δηλαδή, έχουμε ζητήματα, σκιές, υπάρχουν πάρα πολλές σκιές στα δικαστήρια, συνάδελφοι, δημοτικοί σύμβουλοι, κατηγορούμενοι και ούτω καθεξής. Όταν μηνύσεις, έχουμε
ποινικοποιήσει το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Φοβούνται να μιλήσει ο ένας και ο άλλος. Εγώ, παραδείγματος χάρη, που έχω δεχτεί τα περισσότερα πειρά, γιατί καταλαβαίνετε, χωρίς κόμματα, όλοι πέσανε εναντίον μας. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι χωρίς κόμμα, χωρίς να τους ελέγχουμε, κατεβαίνουν ή οτιδήποτε άλλο. Και τι συγκοφαντία δεν συνάντησα μπροστά μου. Παρ' όλα αυτά δεν κινηθήκαμε. Ενώ είχα έτοιμη στη δουλειά μου, είναι έτοιμε συγκοφαντικές δυσφημίσεις για συγκεκριμένα άτομα ή οτιδήποτε άλλο που ψεύδονταν και πετούσαν λάσπη. Παρ' όλα αυτά πήρα αυτό το κόστος, το κατάπια, γιατί είναι μια επιλογή ζωής και λες ότι εγώ δεν θέλω να ποινικοποιήσω την πολιτική ζωή του τόπου μου. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπετε ότι και το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, μιλάμε για τη θητεία Αλεξανδρή, όλο σχεδόν το μισό Δημοτικό Συμβούλιο ήταν σε αργία, γιατί ήταν κατηγορούμενοι μετά από καταγγελίες, μηνύσεις και ούτω καθεξής από συγκεκριμένους ανθρώπους. Ωραία. Και πάλι συνεχίζουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάθε φορά που έχουμε συνεδρίαση, υπάρχουν απειλές για μηνύσεις και ούτω καθεξής. Και να σας πω, υπάρχουν και μηνύσεις. Ήδη υπάρχουν μηνύσεις, τρέχουν μηνύσεις στα δικαστήρια, μεταξύ για συκοφαντικές δυσφημίσεις, για το ένα και το άλλο. Δηλαδή, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν υπάρχει συνένεση. Ξεκίνησα να σας πω ότι αυτά τουλάχιστον τα 3,5 χρόνια. Πρέπει όμως. Πρέπει όμως. Πρέπει όμως. Εγώ αυτά τα 3,5 χρόνια ο κύριος Δήμαρχος, όχι απλώς εμένα δεν φώναξε. Δεν φώναξε τους επικεφαλείς. Δεν φώναξε τους επικεφαλείς να φωνάξει ο επικεφαλής να κάθεσουμε σε ένα τραπέζι. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υποθούν δημοσίως και πρέπει να βοηθήσουμε από όλοι μαζί να προσφέρουμε για να κάνουμε κάτι. Παρόλο, γι' αυτό σας είπα αυταρχικώς. Όχι, εγώ θα το κάνω. Καμία συνεννόηση, καμία συνένεση. Όταν εμείς, δεν βάζω μόνο τον εαυτό μου, σας είπα για όλους τους επικεφαλείς μιλάω, τις αντιπολιτεύσεις. Για όλη την αντιπολιτεύση. Το 70-80% των θεμάτων το υπερψηφίζουμε. Ναι, υπάρχουν πολλά θέματα. Καλά, εγώ είμαι και λίγο περίεργος. Με χαρακτηρίζει ο κύριος Δήμαρχος ότι εσένα θα σου μαζέψω τα λευκά στο τέλος και θα τα μετρήσω. Γιατί δεν τους ψηφίζω, δεν τους εμπιστεύομαι. Συγκεκριμένα πράγματα, τα LED και ούτω καθεξής. Υπήρχαν συνάδελφοι της αντιπολίτευσης. Έχετε και κάτι καλό για τη Δημοτική Αρχή. Γιατί συνήθως σε αυτή τη χώρα έχουμε συνηθίσει πάντα να καταγγέλουμε, να κρίνουμε, να μην υποστηρίζουμε, να μην βοηθάμε. Το λέω συνολικά. Ως πώς έχουμε μάθει να λειτουργούμε γενικότερα στην χώρα μας. Έχετε και πολλές φορές αναρωτιόμαστε. Καλά, μα δεν μπορεί ο αντίπαλος, ο πολιτικός να βρει κάτι καλό. Στην προκειμένη, κοιτάξτε, θα ήθελε να πείτε κάτι θετικό στη Δημοτική Αρχή. Κοιτάξτε λίγο να δείτε. Αυτό θέλει και τόλμη, θέλει και θάρρος, ξέρετε, πολλές φορές. Όχι, το πιο έμπρακτο είναι αυτό που σας είπα. Ότι ψηφίζεις. Ψηφίζω το 70. Το ψηφίζω. Βάζω το κεφάλι μου στον τορβά, να σας το πω. Ο κύριος Δήμαρχος θα πάει κατηγορούμενος. Εγώ θα πάω κατηγορούμενος. Δεν ψηφίζει ο Δήμαρχος. Εγώ ψηφίζω. Εγώ θα πάω κατηγορούμενος. Ο Δήμαρχος έχει το ανεύθυνο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει. Και εγώ τον ψηφίζω. Μην μου λέει εμένα ότι εγώ δεν το στηρίζω, ότι δεν λέω καλά. Τον ψηφίζω και βάζω το κεφάλι μου στον τορβά. Άρα τι απαντάτε? Οπότε εμένα ο ρόλος μου όμως να είναι πολιτική. Να κάνω πολιτική. Να προσπαθώ να πάω την κοινωνία. Όχι πολιτική. Να προσπαθώ να πάω την κοινωνία μέσα από τα λεγόμενά μου, μέσα από τη στάση ζωής μου, να την πάω μέσα από τη δράση μας σαν παράταξη όλοι μαζί με τη συνεννόηση όπως συνεννοούμαστε, όπως μιλάμε, όπως κινούμαστε στην κοινωνία. Δεν είμαστε μακριά. Ο Πέπλος με την Αλεξανδρούπολη είναι κοντά. Δεν είμαστε μακριά. Είναι δυνατόν. Δεν χρειάζεται, παραδείγματος χάρη, να έχουμε ιδιόμορφες επικοινωνίες ή οτιδήποτε άλλο. Ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας. Είναι πάρα πολύ εύκολα κάποια πράγματα, αλλά δυστυχώς σας είπα ότι δεν υπάρχει από τον κύριο Δήμαρχο, και αυτό είναι που εγώ ενίσταμαι και σε αυτό μένω. Δεν θα πω ότι αυτό είναι θετικό, αυτό είναι θετικό. Το κάνω με τον πιο ακραίο τρόπο, τον ψηφίζω. Δεν θα κάτσω όμως να δει. Ναι. Εγώ εκείνο που έχω ευθύνη είναι να πω όπου με καλούνε φυσικά, αλλά ευθύνη εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, να πω αυτά που σκέφτομαι για συγκεκριμένα πράγματα. Να εντείνω τη διαφωνία. Οπότε, τι απαντάτε σε αυτούς που κατά καιρούς σας κατηγορούν ότι δεν κάνετε αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή, ότι δεν ασκείτε σκληρή κριτική? Τι απαντάτε λοιπόν? Δεν ξέρω, αν έρχονται και παρακολουθούν το Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπορούσαν να. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όταν εννοούμε σκληρή κριτική, δεν μπορώ να καταλάβω τι. Φυσικά και κάνουμε σκληρή κριτική. Όλη η αντιπολίτευση προσπαθεί μέσα από την κριτική σκέψη και προβολή
των αντιθέσεων τις οποίες έχουμε σε διάφορες πρακτικές, να βελτιώσουμε όσο γίνεται τα δρόμενα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Όλοι προσφέρουμε. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιος είναι στηρητικός ή είναι... Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, ο κύριος Δήμαρχος σε οποιαδήποτε διαφωνία είναι πάρα πολύ εχμηρός ως... Δεν μπορεί να κάνει αποδεχτή κάποια διαφωνία. Και τέτοιου είδους πολιτικές στάσεις τελειώσανε. Δεν υπάρχουν. Πρέπει να έχουμε ανθρώπους σε τοπικό ή σε εθνικό επίπεδο οι οποίοι μπορούν να συνδιαλογούν, μπορούν να ακούσουν τη διαφωνία, μπορούν να συνθέσουν. Και ο κύριος Δήμαρχος δεν είναι ικανός να συνθέσει. Προσφάτως μίλησε για τα 5 εκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, όπως επίσης αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι ο Δήμος κατέχει την πρωτιά στην απορροφητικότητα. Τι απαντάτε? Κοιτάξτε να δείτε. Τον έργο απορροφητικότητα, δεν είμαστε μέσα στο ΕΣΠΑ. Εδώ είμαστε. Περιφερειακό η Αλεξανδρούπολη, η πόλη, δεν έχει. Είναι σημαντικά πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Όχι θα έπρεπε να έχουν γίνει τώρα, θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη από το 2011, από το 2010 ήταν ανάγκη. Να γίνει κάποιος περιφερειακός στην Αλεξανδρούπολη δεν έχει γίνει. Το λιμάνι μας, το λιμάνι του Δήμου Αλεξανδρούπολης που σκοπεύει, όχι απλώς κοιτάει έχει να κάνει με το Δήμο Αλεξανδρούπολης, αλλά έχει να κάνει με όλη αυτή τη βαλκανική ενδοχώρα που υπάρχει πίσω από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Παρ' όλα αυτά, επιθετίας του συγκεκριμένου Δημάρχου έχουν αλλάξει τρεις διοικήσεις. Ο κύριος Δήμαρχος καλά τα έχει με τον κύριο Σκεύα, καλά τα έχει με τον κύριο Σταυράκοπλου, καλά τα έχει με τον κύριο Δούκα, τον Χρήστο που βρίσκεται τώρα. Αλλά παρόλα αυτά μας έχουν αποκλείσει και ξέρετε το λιμάνι μας δεν μπορεί να κάνει κρουαζιέρα. Τελείωσε η κρουαζιέρα για την Αλεξανδρούπολη. Ξεχάστε την. Και δεν μιλάει κανένας. Ο Τζανίδης όμως που τα λέει είναι περίεργος. Γιατί αντιδράει αυτός. Καταλάβατε ότι υπάρχουν το παλιό νοσοκομείο, εκείνος ο χώρος που υπάρχει στην ΕΣΤΕ, το κτίριο, πράγμα. Δεν είναι τώρα. Είναι από το 2000. Από το 2010 ανέλαβε και είπαμε άντε να το κάνουμε, τώρα βρήκαμε ποιος είναι ιδιοκτήτης μετά από 8 χρόνια και πότε θα γίνει και πότε θα το αξιοποιήσουμε. Να σας πω για το Λύκειο, υποψήφιος ήμουν στις περιφερειακές εκλογές του 10. Για το Λύκειο Φερών, υποψήφιος ήμουν στις περιφερειακές εκλογές του 10. Θα σας θυμίσω ότι ο Δήμαρχος ήταν ο κ. Σταγλού, στα Φέρε τότε. Εκείνη και μετά ενώθηκε ο Δήμος Φερών μέσω του Καλλικράτη. Σε εκείνες εκλογές ήμουν υποψήφιος. Ο κύριος Γιαννακίδης, υποψήφιος περιφερειάρχης, ο κύριος Λαμπάκης, τα παιδιά, το 10, δεν είχαν σχολείο. Έχουμε 18, πάμε 19. Πότε Κυριακή μου θα έχουν σχολείο? Άσε τώρα, κάναμε μελέτες, κάναμε σχέδια, με εμπόδισε ο ένας, με εμπόδισε ο άλλος, έπεσε και κεραυνός, έβγαλε οι άλλοι τα χαρτιά, δεν ξέρω τι λένε. Εγώ ξέρω ότι έχουν αλλάξει 5 πρωθυπουργοί και σχολείο τα Φέρε δεν έχουν. Θα πάμε να αλλάξουμε κι άλλος πρωθυπουργός. Φταίει η Αθήνα. Αυτό ήταν το βασικό σύνθημα. Α, φταίει η Αθήνα. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος όπως αντιλαμβάνεστε είναι πάντα αδυσόπιτος, το λέω, πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά τη συζήτηση. Γι' αυτό σας λέω. Θα μπορούσαμε να λέμε πολλά, το ξέρω. Ωστόσο, όμως, πήραμε μια μικρή γεύση λίγο για τις προθέσεις σας όσον αφορά στις εκλογές, όπως είπαμε, που θα γίνουν το 2019. Από ό,τι καταλαβαίνω, αφήνετε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και όλα τα σενάρια, δεν αποκλείεται τίποτα. Δεν ρώτησα όμως αν κατεβαίνετε και για υποψήφιος βουλευτής, αν θα θέλατε. Γιατί τα λέμε όλα τα σενάρια, βάζουμε και αυτό μέσα. Κοιτάξτε να δείτε, σας μιλήσω. Περιοριζόμαστε μόνο λοιπόν στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, από ό,τι καταλαβαίνω. Σας απάντησα και προηγουμένως. Δεν υπάρχουν ορίζοντες και δεν υπάρχουν και στόχοι, να σας το πω κάπως έτσι. Είμαι ένα πολιτικό όν, λειτουργώ συλλογικά, δεν είναι ότι έχω ατομική απόφαση για αυτόν τον σκοπό. Οπότε, όσον αφορά όμως για τον χρόνο, θα ήθελα να σας πω το εξής. Πόσο χρόνο κερδίζουμε την τεχνολογία και πόσο ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει ενστερνιστεί την τεχνολογία. Ένα πράγμα θα σας πω μόνο, ότι έχουμε 2018 και στην Αλεξανδρούπολη δεν έχει υπάρξει δήμαρχος που να γνωρίζει να ανοίγει υπολογιστή. Να ανοίγει τον υπολογιστή, όχι να στείλει ένα email ή να δει μια διαφάνεια. Δήμαρχος δεν υπήρξε και περιμένουμε από αυτή την πόλη τι. Βγάζουν και λένε σχέδια για τα επόμενα 10 χρόνια, ποιο είναι το όραμά μας και δεν έχουν μέσα την τεχνολογία. Το όραμά μας θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε. Ρε παιδιά, η τεχνολογία. Γιατί για την ύψα να έρχεται να πάρει ένα πιστοποιητικό. Είναι δυνατόν, Κυριακή μου, τα email μιλάμε, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Πείτε μου, και παρόλα αυτά ο Δήμος είναι εκτός. Μέσα στο 2018,
Τι πιστεύετε ότι πρέπει να προτάξει η Δημοτική Αρχή? Ένα θέλω να μου πείτε. Είμαι σίγουρη θα μπορούσαμε να μιλάμε, όπως είπαμε, πολλές ώρες για το τι πρέπει να γίνει. Αλλά ένα έργο που πρέπει να το δούμε μέσα στο 2018 να γίνεται και να ολοκληρώνεται, ποιο είναι αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν υπάρχει έργο το οποίο πρέπει να γίνει ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Να ολοκληρωθεί με πράξη. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες και οικονομικές και όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και ο Δήμος αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Γι' αυτό ξεκίνησα, σας είπα, κάτι πλεονάσματα και κάτι απορροφητικότητες και κάτι τέτοιο. Αυτό είναι για το, να το πω για το Θεαθήνα, να το πω κάπως επίκως. Αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες. Αυτό που μπορεί να κάνει ο Δήμος και αυτό που θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να προσφέρει, ας συνεχίσει αυτό που κάνει, αλλά με περισσότερη διαφάνεια. Αυτό μπορεί να το κάνει την επόμενη μέρα. Διαφάνεια. Διαφάνεια, διαφάνεια. Αν θα εφαρμόσει κανόνες διαφάνειας, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο που έρχονται χωρίς εισηγήσεις. Τους κανόνες πώς τους ορίζετε? Για δημοσιότητα, δημοσιότητα, διαφάνεια, δημοσιότητα, δημοσιότητα. Έκανα αγώνα, έφευγα από το Δημοτικό Συμβούλιο διαμαρτυρόμενος, αποχωρούσα, γιατί δεν μεταδόντουσαν οι συνεδριάσεις από το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Δεν μεταδόντουσαν το Δημοτικό Ραδιόφωνο, δεν εκτελούσε τον καταστατικό σκοπό του από το 2011 με δήμαρχο τον Λαμπάκη. Δεν τον εκτελούσε, δεν μετέδιδε τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν γνώριζε κανένας την Αλεξανδρούπολη τι λέγαμε, τι δεν λέγαμε εκεί πέρα. Περιμέναμε τον κάθε δημοσιογράφο ή εθελοντή ή οτιδήποτε άλλο να μεταφέρει το τι λέγαμε εκεί μέσα, να τα μεταφέρει προς τα έξω. Δεν μεταδόντουσαν. Και τώρα, ναι, μεταδίδονται. Είναι αγώνας. Δεν έχουμε ποτέ απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Εκ του νόμου πρέπει να έχουμε πρακτικά απομαγνητοφωνημένα. Ως και σήμερα, 3,5 χρόνια, για να μην σας πω και προηγούμενα. Δεν σας το λέω γιατί. Αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχει έρθει θέμα επικύρωσης απομαγνητοφωνημένων πρακτικών στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να σας πω εγώ. Κυριακή μου, κοίτα εγώ τι είπα το 2015. Δεν μπορώ να σας το δείξω. Δεν υπάρχει αυτό. Στην περιφέρεια το είχαμε. Στην περιφέρεια και το έχουν φυσικά. Ναι, ναι. Όλοι οι Δήμοι το έχουν. Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης δεν υπάρχει. Λοιπόν, νομίζω κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τζανίδη. Ναι, είσαι καλά, κυρία, και εγώ ευχαριστώ. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα ξεκαθαρίζει ακόμα περισσότερο το κλίμα, αλλά και το τοπίο για το τι ακριβώς θέλετε να κάνετε ως παράταξη. Αλλάζουμε τώρα. Να βοηθήσουμε το Δήμο μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.